Η πρώτη μου επαφή με τα άλογα θυμάμαι ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Αποφάσισα ο πατέρα μου να πάμε στα υποδρόμια και πήγα. Και θυμάμαι την επόμενη μέρα του είπα: θέλω να πάω να βάτσι. Το Γενάρη του 83 θυμάμαι ήταν η πρώτη μου καβάλα με τον Τζουσκότη της προπόνησης Μίμη Ρωσή. Η πρώτη νίκη ήρθε τον πρώτο Όρτα Show, τον Mind, στο πρώτο Όρτα Show του 83, σε επιχορημένη υποδρομία με τη Hawaiian Yes, θυμάμαι, του πρώτου μου προδρόμου. Εκείνο σίγουρα ήταν ο Lester Pigott. Ήταν το πρότυπο μου. Η πιο σημαντική μου μέρα ως αναβάτης εκτός από τις κλασίες πιστεύω ήταν το 1995 όταν σε 9 υπεύσεις πήρα 6 νίκες. Οι πιο σημαντικές νίκες πιστεύω πέτυχα ήταν το 2001 στο Γεωργίου Σταυράκη με την Καλλιρόη που χτύπησα ακριβώς πάνω στο ταμπλό το Ζορπά και στο Eclipse την Nikkei που χτύπησα πάλι πάνω στο ταμπλό το Favorite Fruit. Η Nikkei από την εξωτερική έχει πολλές δυνάμεις και περνάει και χτυπιέται τώρα με το Fruit. Fruit και Nikkei. Nikkei είναι αυτή η οποία περνάει. Nikkei είναι η νικήτρια. Η κυπελούχος Eclipse. Στη δεύτερη θέση ο Fruit. Το σύζυγο μου τον γνώρισα το 1992 όταν πήγαινα στον υπόδρομο μαζί με την ξαδέρφη μου που έχουν άλογα παπαπροδρόμου και τον ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά πάνω στο άλογο. Η πιο δύσκολη που στιγμή ήταν το 1995, 25 Δευτέρου το 1995 που είχα το ατύχημα. Πιστεύω ότι εκείνη τη σεζόν θα βγαίνει τα πρόσωπα να βάσεις. Σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν ότι γνώρισα τη γυναίκα μου και λογιαστήκαμε μέσα στο νοσοκομείο. Μετά το ατύχημα του ήταν μια δύσκολη περίοδος, όμως με την υπομονή και τις θυσίες καταφέραμε να το ξεπεράσουμε, όμως πάντοτε η ζωή μέχρι και σήμερα είναι δύσκολη. Χρωστώ πάρα πολλά στον Μίτσο Αϊμνη, στον Μίτσο Μαγαλιαγού και ήμουν 12 χρόνια να βάζεις του συνέχεια και στον Χρήστον τον Ζαμπούνη που είμαι να βάζεις του μέχρι τώρα. Μίλησα και με τη γυναίκα μου, το αποκλείσαμε να ξαναχειριστώ, έτσι αποφασίσαμε από κοινού να σταματήσω. Με πολλές δυνάμεις θα κερδίσει άνετα την υποδρομία Στέλλα Κυριακή, να εμφανίσει στη δεύτερη θέση.
Έχτισα λίγους εχθρούς και πάρα πολλούς φίλους. Το εχθρούς δεν είναι με την έννοια εχθρούς. Είναι το άθλημα των υποδρομιών που σε κάνει να νομίζεις ότι είναι εχθροί, αλλά στην ουσία δεν είναι εχθροί. Δημητράκη Σαγαλής. Τρέχει, σε τρυπάει στα τρία φέλο και κερδίζει τις κούρσες. Ο Χρήστος ο Χριστοφόρου είναι πονηρός με την καλή έννοια. Ο Μάριος ο Μινάς εξαιρετικός, ο Καποδίστριας εξαιρετικός. Και εγώ περιμένω, δίνω στο άλογο μου, περιμένω να του δώσω όλες τις δυνάμεις στο τέλος. Όπως υπάρχουν και άλλοι αναβάτες σαν ο Νίκος ο Τσακούρας που έχει εξαιρετικό φλάιστα. Ο Κωστάκης ένας αναβάτης πιστεύω που αγαπούσε πολύ το επάγγελμα του. Ποτέ δεν έλειπε από τις προπονήσεις. Στις κούρσες πάντα με τον καλύτερο εξοπλισμό. Ένας αναβάτης που άφησε πιστεύω το στίγμα του τη δεκαετία του 90 και ίσως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν ένας ήπιος χαρακτήρας. Και στο επάγγελμα αυτό όταν είσαι ήπιος και ήσυχος, είναι ένα πλεονέκτημα. Είχα την τιμή να έχω συνάδελφο μου, να φτάσω στον Κωστάκη, να έχω συνάδελφο μου μέσα στα πολιτήρια. Σήμερα σταματά την καριέρα του. Εντάξει, ο Κωστάκη είναι στην τέλη, έχω να πω ότι στα 13 χρόνια καριέρας που έχω, ότι είναι ένας αναβάτης καλός, πολύ καλός αναβάτης, ότι μπορούσε οποιοςδήποτε, 30 χρόνια πείρας του, να ανακαλύψει πράγματα, να μάθει πράγματα από τον Κωστάκη σε θέματα τακτικής, στην κούρσα και πιστεύω και στην προπόνηση. Χωρίς την στήριξη της γυναίκας μου και της Ιουλένιας δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σύζυγος ενός αναβάτη. Πρέπει να κάνεις πάρα πολλές θυσίες, να φροντίζεις τα παιδιά τις περισσότερες ώρες μόνη σου, τα Σαββατοκυριακά. Δεν είχε πολύ ελεύθερο χρόνο να είμαι μαζί μας στην οικογένειά. Ένα ζούσαμε πολύ καιρό μαζί. Πρέπει να είσαι τυχερός να συνδυάζεις οικογένεια και τη δουλειά του αναβάτη. Πρέπει να είσαι τυχερός να έχεις την κατάλληλη οικογένεια, τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα σου για να μπορείς να επιβιώσεις. Πιστεύω ότι πιο σημαντική είναι και στις καλλιές μου όταν αποκτήσα τα τρία μου παιδιά. Έτσι που τα έβλεπα στο άλλο. Να το πω, να μην το βάλει κάτω σε ό,τι δυσκολεί με τον Ανέστη και ό,τι δουλειά του ανέβρει τον αγαπάμε, εμείς αγαπούμε. Παπά, ευχαριστώ για τόσα πολλά πράγματα που έκαμε στην οικογένεια. Τώρα που τερματίζει την καριέρα του μετά από 30 χρόνια, θα ήθελα να του πω ότι εμείς τον αγαπούμε το ίδιο, για μας δεν αλλάζει κάτι. Είχε μια λαμπρή πορεία. Όπως όλα τα πράγματα τα ωραία έχουν το τέλος τους. Θα συνεχίσει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του που του αρέσει. Εμείς είμαστε πάντοτε δίπλα του. Την αγαπώ.